Οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες έχουν ανέβει πολύ. Εδώ μέσα, για παράδειγμα, έχει 32 βαθμούς σήμερα, γενικά έχει 30-33 βαθμούς. Και μερικά ζώα δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν σε αυτές τις θερμοκρασίες και έτσι αδρανοποιούνται. Πέρα από τη χειμέρια νάρκη που είναι πιο γνωστή, υπάρχει και η θερινή νάρκη, η διαθέρηση, στην οποία μπαίνουν συνήθως ζώα που εξαρτώνται άμεσα από το νερό, όπως μαλάκια, σαλιγκάρια, γυμνοσάλιαντες κλπ, κάποια έντομα, πολλά αμφίβια, λίγα ψάρια, μερικά ρεπετά και πολύ λίγα θηλαστικά. Και τώρα θα δείτε σε τι κατάσταση ακριβώς βρίσκονται αυτά τα ζώα που πέφτουν σε θερινή νάρκη. Εδώ μέσα, το κατεβάσω, είναι η αποικία των γιγάντιων αφρικανικών μουσαλιγκαριών, Ακατίνα φούλικα, επιστημονική ονομασία, που σας τα είχα δείξει και παλαιότερα. Λόγω ζέστη σταμάτησαν να τρώνε και μετά εγώ τους αφαίρεσα την υγρασία, έβαλα καινούριο χώμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι από βρύα από αλλού, δεν έχει σημασία. Ήταν κόκαλα σου πιάζει για ασβέστια. Έβαλα πιο στεγνό χώμα για να κοιμηθούν. Για παράδειγμα είναι έτσι, έχουν ταπώσει την τρύπα τους με αυτό το υλικό που είναι φτιαγμένο από βλένα αποξηραμένη που λέγεται επίφραγμα, όπως και τα δικά μας είδη σαλιγκαριών. Τώρα τέτοια εποχή, άμα πάτε να τα ψάξετε, θα τα βρείτε κολλημένα πάνω σε επιφάνεση, πάνω σε βράχους, σε τείχους ή μέσα στο χώμα. Αυτό είναι πιο μέσα. Σκεπασμένα με αυτό το επίφραγμα. Αυτό το είδος αλγαριού είναι σκαπτικό και ζει μέσα στο χώμα. Συνήθως κολλάει, μπαίνει μέσα στο χώμα, αλλά μερικές φορές κολλάει και σε εξωτερικές επιφάνειες. Και αυτό εδώ είναι ταπωμένο. Όλα είναι ταπωμένα. Αυτό είναι μέχρι μέσα. Μπορώ να βάλω το χέρι μέχρι μέσα, πίσω πίσω είναι η ταπούλα. Αυτό, ταπωμένο κι αυτό. Το ξαναβάζω μέσα. Και αυτό πολύ καλά ταπωμένο. Τα Σεπτέμβριο περίπου θα τα ξαναξυπνήσω. Θα τους ρίξω λίγο νερό και θα επανέλθουν όπως ακριβώς ήταν πριν. Αυτό το είδος έχει κάνει ρεκόρ θερινής νάρκης για 3 χρόνια σε πολύ ξηρή ατμόσφαιρα. Είναι πολύ αφεκτικό. Βάλαμε αυτό μέσα λοιπόν. Τώρα θα δούμε το άλλο. Αυτός είναι ο κερασφόρος βάτροχος, Κερατόφυρης κρανγουέλη, που ζει στο Grand Chaco της Αργεντινής. Εκεί έχει έντονη ξηρή περίοδο, μπορεί και 6 μήνες, και εκείνο το διάστημα χώνεται κάτω από τη γη και κοιμάται. Το ίδιο κάνει και το χειμώνα, στη χειμερινή ανάρκη. Άρα μπορεί να κοιμάται 2 φορές το χρόνο αυτός. Βρίσκεται εδώ, δεν έχει πάει πολύ κάτω. Και θα το ξεθάψω για να το δείτε, έχει τυλιχτεί. Έχει μπει μέσα ένα κουκούλι, το οποίο δημιουργείται από το παλιές τρώσεις δέρματος, οι οποίες συσσωρεύονται, δεν αποβάλλονται όπως γίνεται κανονικά, και έτσι δημιουργείται σιγά σιγά ένα υδατοστοιχές κάλυμα που τον προστατεύει. Σαν κρεμμυδάκι είναι, σαν ζωικό κρεμμύδι όπως το λέω κι εγώ. Το κουκούλι του είναι πολύ παχύτερο από ότι αυτό που είχε το χειμώνα, ίσως επειδή υπάρχει ξηρότερη ατμόσφαιρα τώρα το καλοκαίρι. Άτες. Και προσπαθεί να σκάψει, θα τον βάλω πάνω σε αυτό το χαρτί για να δείτε ότι θα προσπαθεί να σκάψει την τρύπα του, να ξαναπεί μέσα. Τα ματάκια του είναι μισόκλειστα. Ο μεταβολισμός του πολύ χαμηλός. Το κουκούλι είναι σαν ένα πλαστικό κάλυμα. Δείτε εδώ. Προσπαθεί να σκάψει τρύπα. Σε μερικά σημεία, όπως βλέπετε, ξεφλουδίζεται το κουκούλι. Θα να αναποδογυρίσω λίγο να δείτε από κάτω. Άτος.
Τον βάζω τώρα μέσα για να μην τον ενοχλήσω, γιατί αν τον ενοχλήσω παραπάνω μπορεί να αποβάλει το κουκούλι του και να ξυπνήσει. Αυτό σταμάτησε να τρώει μέσα στον Ιούνιο, άρχισε να δημιουργεί κουκούλι ενώ είχε υγρασία το χώμα και μετά του άλλαξε χώμα, του έβαλα στεγνότερο χώμα. Το ξαναθάβω τώρα, αλλά θα θαυτεί μόνος αυτός όπως θέλει. Και κατευθείαν κατέβηκε κάτω και έκανε το κουκούλι του. Αυτά είναι λοιπόν. Όλα τα υπόλοιπα ζώα είναι ξυπνητά. Αλλά αυτά τα δύο, όσοι υγρόφυλλα ζώα, κοιμούνται. Φυσικά δεν κοιμούνται όλα τα ζώα το καλοκαίρι. Όσα έχουν χαμηλές θερμοκρασιακές ανοχές δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Πρέπει να τα έχουμε σε πιο δροσερό σημείο, αν πρόκειται να ζήσουν. Αλλά αυτά τα είδη είναι πολύ ενθεκτικά και μπορούν να περάσουν το καλοκαίρι σε αυτή την κατάσταση χωρίς κανένα πρόβλημα.